Παρεγύρι πάλι έχουμε δίπλα. Μόλις τρώμα. Μα τι φωνάζεις. Εγώ φωνάζω. Αυτή φωνάζει. Και εσύ φωνάζεις. Τρεις η ώρα είναι. Να πας το πεις αυτήν, όχι σε μένα. Κάθε βράδυ δηλαδή θα είδε τα ίδια. Θέλω να πολύ κατοικία βλέπεις. Να είμαστε στην πόλη. Με στα σκατά. Ποτέ δεν να τρελαθούμε. Στόπα εγώ. Πάμε μακριά σου πάλι. Στα όρη, στα βουνά. Αλλά εσύ ήθελες να είσαι κοντά στους φιλενάδες σου και στους χορτάκιδες τους φίλους σου. Στο κομμωτήριο, στο σούπερ μάρκετ, στα πολύχρωμα φώτα. Δεν μιλάς, ε! Περιμένω να πάψεις εσύ να μιλάς! Δεν μπορώ άλλο μου, με μέτριξες! Μία φορά στις τόσες βγαίνουμε και μου το βγάζεις πάνω από τη μύτη! Την ακούς! Την ακούω! Ποιος ξέρει με τι κάθαρμα έχει μπλέξει! Σώνεται καλά, δηλαδή αυτός πρέπει να είναι το κάθαρμα. Όλα τα γουρούνια την ίδια φάτσα. Δεν άκουσα να φωνάζει ποτέ αυτός. Αλλά αυτή φωνάζει. Γιατί αυτή τη στρώει. Φωνάζει κι αυτός, αλλά δεν τον ακούς. Γιατί φωνάζει μέσα του, μου γκρίζει αυτός. Τη στρώει καημενούλα. Τη φορές κάτι πέρα τα τέτοια και τη στρώει κιόλας. Έπρεπε να την είχα εγώ αυτή και θα σου έλεγα. Τη σούβλα θα την έβαζα. Γνωστόν το είδος. Ήθελα να ξέρω μονακά. Πώς ξέρεις εσύ τον κερατόνι, ε? Διαρκώς κατηγορείς τη μία και την άλλη γυναίκα. Και γυναίκα, Μαρτή, και γυναίκα. Εδώ πρώτα για αυτά είναι σωστή γυναίκα. Ωχ, καημένε, έχεις όρεξη. Δεν έχω όρεξη. Αου! Πάψε, μωρή, πούλος το γνωστό βουλό σου, νεφαντάρι. Την κατηγοράω, λέει. Εδώ κοκκινήσαν οι δίκια, πες, και η γυναικούλα μου κατηγοράει πως την κατηγοράω. Θυμάσαι την άλλη φορά τη φώναζε. Άκουσε, δεν έχω καμία όρεξη να ξενυχτήσω κουβεντιάζοντας για το τι κάνουν οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, τι εννοείς. Ουφ, άσε. Όχι, να πεις. Τι να πω, καημένε, να αρχίσουμε κι εμείς τις φωνές. Γιατί όχι. Χα, εδώ οι άλλοι τρώγονται σαν τα σκυλιά, δηλαδή κι εμείς δεν θα μιλήσουμε. Δεν έχω όρεξη. Καλά. Όταν σου έρθει η όρεξη, με ξυπνάς και μου λες. Άσε δηλαδή, να μας ξυπνήσει η κυρία από δίπλα, όπως προχθές. Αυτός μας ξύπνησε, όχι αυτή. Τι να κάνει, μωρέ ο άνθρωπος, τι να κάνει. Είναι για να φωνάζει. Πού ήσουν, αγόρι, όπου θέλω. Άκου απάντηση. Φαπ, πέφτει πρώτη. Λέει και μωρή, πού ήσουν, α. Παράταμε. Χα, παράταμε, του λέει αυτή. Φαπ, πέφτει και η δεύτερη. Λέει με ποιον ήσουν, α. Με όποιον θέλω θα είμαι. Κατάλαβες. Τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις, πες μου. Ενά λοιπόν που δεν τη σκότωσε. Και αν θυμάσαι, ύστερα από όλο το καυγά κάνανε και έρωτα. Και τι έρωτα. Να έχει βίτσιο φαίνεται η κυρία. Γιατί η κυρία και όχι ο κύριος. Εγώ πιστεύω πως αυτονό είναι το βίτσιο. Του αρέσει φαίνεται να τον απατά. Ποιος ξέρει. Τον ερεθίζει. Του τη δίνει. Αυτό σε μένα ούτε μ' αρέσει, ούτε μου τη δίνει, ούτε βίτσιο έχω. Κατάλαβες. Άκουσε. Ή πες μου πάλι τι έχεις στο βρώμικο μυαλό σου ή θα αρχίσω και εγώ τις φορές και θα μας ακούσει όλο το τρέμα. Λέει! Τι σου έκανα πάλι! Εμένα, τίποτα. Όχι τίποτα. Θέλω να ξέρω πάλι ποιος με κοίταξε, ποιος, σε ποιο χαμογέλασα πονηρά, ποιος με κοίταξε με νόημα και ποιος μου πιάσε τα πισινά και εγώ έκανα που σε κατάλαβα. Λέει! Μίλα! Μη φωνάζεις έτσι. Θα φωνάξω! Ε, φώναξε, πας και νομίζω ότι σε φοβάμαι. Θέλω κι εγώ. Να πάρεις μόνος. Σου λέγα τώρα. Αλλά είσαι στον ίδιο πια. Να πας εσύ. Και να μην ξανάρθεις. Μπορείτε. Δεν 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 μπορείτε. Η γυναίκα πάει για θεραπεία, την κάνει παρτούζα για να τη φύγουν τα άγχη.
Δεν πιστεύω βέβαια να θες εσύ τέτοια θεραπεία. Μα τι λες! Ξέρω εγώ, φοριέται πολύ άλλωστε. Εδώ δεν μπορούμε μόνοι μας, θέλουμε κι άλλους δηλαδή, κατάλαβες. Πάντως, αν κάνεις και έχει κάνει τέτοιο, πες μου. Σταμάτα! Ωχ, Θεέ μου! Κι άλλη φορά, να ξαναβούμε έξω με αυτούς. Ούτε θα τους κάνω τηλεφωνήσεις, κατάλαβες. Δικό σου φίλος. Όχι τα και φίλος με αυτός ο μάπας. Όχι τα και φίλος με αυτό το κάθαμα που τον Μάικλ φρεντάει με τη γυναίκα μου. Όχι μόνο μπροστά μου, αλλά και μπροστά στη γυναίκα του. Όχι τα και φίλος μου, ο οικογενειακός μας εραστής. Μην τολμάς να κρύβεσαι πίσω από τις λέξεις. Γιατί εγώ σε είδα. Σε είδα πώς τον κοίταζες και πώς σε κοίταζε. Εγώ! Εσύ βέβαια. Αλλά μπορεί αυτός να έχει και η γυναίκα του. Το βλάκα. Είναι ικανή να τον δει να σε κοιτάει πίσω από την πόρτα για να ζητήσει συγγνώμη για την ενόχληση. Αλλά εγώ είμαι άλλος, κατάλαβες. Άλλος! Είμαι ικανός να φτάσω στα άκρα. Είμαι ικανός να σε σκοτώσω. Κάπου να χαθείς, Λυσάρα! Είμαστε περιορισμένοι από βίτσια και ανομαλίες. Αν θέλεις, μπορούμε για να χωρίσουμε. Προτιμώ να χωρίσουμε παρά να τρελαθώ. Είναι ηλίθιο να σε σκοτώσω και να πάω φυλακή. Και είναι ακόμα πιο ηλίθιο να τρελαθώ. Όλα τα ζευγάρια ή χωρίζουν ή τρώει ο ένας τις άκρες του άλλου. Και εγώ δεν θέλω ούτε να σε φάω ούτε να με φας. Πάψε. Πάψε. Νιστάζεις. Όχι. Δεν θα κοιμηθείς δηλαδή. Με ρώτησες αν νιστάζω τώρα. Όχι αν θα κοιμηθώ. Θα κοιμηθούν μαζί ή θα πας στο άλλο κρεβάτι. Ό,τι θέλεις. Δηλαδή εσύ τι θέλεις. Ό,τι θέλεις εσύ. Λέω πως θα ήθελες να κοιμηθείς μόνη σου. Θυμάμαι μια κυρία φιλενάδα σου, μου φαίνεται ήτανε. Από αυτές που αναρπάζουν στα 6 μέτρα. Μου είχε πει κάποτε. Όταν κοιμάμαι με τον άντρα μου, περιμένω πώς και πώς σε γυρίσω πλευρό. Όταν γυρίσω πλευρό, είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Είμαι επιτέλους μόνη. Εκεί λοιπόν που θα μου γυρίσει την πλάτη, καλύτερα να κοιμηθείς μόνη σου. Προτιμώ να μείνω μόνος μου. Μόνος μου. Μόνος μου, παρά να μου φορέσουν ζουλομαντία. Για να ξέρεις, φταίει η πολυκατοικία, φταίνε οι άλλοι. Και μόνοι μας δεν θα είμαστε καλύτερα. Αλλά τώρα τους μισώ όλους. Δεν θέλω να βλέπω κανένα, δεν θέλω να ακούω κανένα. Δεν θέλω να τους γελάω. Βαρέθηκα να τους ανέχομαι και εδώ και στη δουλειά και παντού. Ο ένας φωνάζει, ο άλλος γελάει. Η μία σκούζει, ο άλλος χτυπάει. Μιλάμε, γελάμε, φωνάζουμε, διασκεδάζουμε. Κι όμως, φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Κλειδώνουμε καλά τις πόρτες. Λαστιμάμε, βρίζουμε. Δεν μπορώ άλλο, σου λέω. Δεν θέλω κανένα και τίποτα. Πόσο καιρό έχεις να με φιλήσεις. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε έρωτα. Δεν μπορώ, σου λέω. Τους βαρέθηκα όλους. Εχθρούς και φίλους. Προτιμώ να μείνουμε μόνοι μας και να σκοτωθούμε καλύτερα, καταλαβαίνεις. Φοβάμαι. Το ξέρω, το βλέπω πως είναι ηλίθιο να σε ζηλεύω. Μα είναι και αυτό κάτι. Είναι μια πράξη. Μια πράξη απελπισίας. Ξαφνικά νιώθω πως γίνεται πόλεμος, πως μου κάνουν επίθεση. Οχυρώνομαι. Παίρνω τα όπλα μου, φοράω την πανοπλία στο εγώ μου και ρίχνω και εγώ στη φωτιά. Πολεμάω, χτυπάω, χτυπιέμαι. Φοβάμαι κάθε σου κίνηση, κάθε σου βλέμμα. Τους φοβάμαι όλους και πιο πολύ εσένα. Σε φοβάμαι, σε πολεμάω. Γίνεσαι ο εχθρός μου. Είσαι ο εχθρός μου. Σε μισώ! Πάψε! Σε μισώ! Μάτσα! Σε μισώ! Σταμάτα! Υπαδημίσαι. Πώς θα ζήσουμε. Τον έσκασε τον άνθρωπο. Πώς θα ζήσουμε. Thank you.
124, 125, 126, 127, 128. Τι φλακώ, τι φλακώ! Είχα κάνει ένα τηλέφωνο! Έχει με την ίδια που δίνω, που μην κουράσεσαι! Έχει τίποτα για χαρί! Τι γίνεται εδώ! Ούτε ψωμί, ούτε τυρί, ούτε σταπών, ούτε τίποτα! Πού πήγαινα ξανά, μαμά! Τα πέταξα, για να μην παρασύρωμαι! Ναι, μαμά, άρχισες πάλι την δίαιτα! Άρχισες πάλι την δίαιτα! Και τι θα φάω από τώρα! Φάει κοτόπουλο γραστό! Κοτόπουλο γραστό! Αφού ξέρεις, εδώ κοτόπουλο γραστό! Φάει αυγά! Θα φάω αυγά! 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 Τι να κάνουμε! Θα τηγανίσω και καμία πατάτα! Μην ετοιμάζεσαι! Δεν έχει πατάτα! Δεν υπάρχει πατάτα! Και σε έδιωξα τις πατάτες! Τις πέταξα! Και τι θα γίνει με σένα! Είναι δίαιτα σοκ. Μου είπε ο γιατρός. Θέλετε να κάνετε απλώς δίαιτα ή δίαιτα σοκ. Δίαιτα σοκ του λέω. Γιατί πρόκειται να φύγω ταξίδι, βιάζομαι. Τι με κοιτάς, Ηλέκτρα. Είμαι αποφασισμένη. Τι κάνεις, παιδί μου. Σπάς τα αυγά. Τι κάνεις. Όλα τα αυγά σου παρεμβασμένα. Και τι θα πάω εγώ τώρα. Θέλω αυγά τηγανιτά. Θέλω πατάτες τηγανιτές. Σε ποιον ευθύνεσαι, νομίζεις, και θες πατάτες τηγανητές. Σε άνθρωπο που κάνει δίαιτα. Και αφού το ξέρεις ότι πατάτες τηγανητές ειδικός είναι αδυναμία μου. Τρελαίνομαι για πατάτες τηγανητές. Και έρχεσαι εσύ και μου λες για πατάτες τηγανητές. Να πας έξω να πας. Δεν θέλω να πάω έξω να πάω. Άλλες φορές ξέρεις να τρως έξω. Σήμερα δεν θες να πας έξω. Γιατί περιμένεις τηλέφωνο από αυτό το μαλάκα. Ψάχνει και ο Ιάσονας να βρει σπόνσορα. Να κάνει ταινία. Θα έλεγα και καμιά μαλακία σαν τις προηγούμενες. Τι η προηγούμενη? Η προηγούμενη πήρε βραβείο. Ναι, στο φεστιβάλ της Καρδίτσας. Της Καρδίτσας? Της δράμας τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Και δεν μου λες, πού σκοπεύετε να την γυρίσετε αυτή την ταινία? Θα δούμε. Γιατί εδώ μέσα βέβαια αποκλείεται. Θα δούμε, θα δούμε. Όχι θα δούμε. Ενώ μέσα συνεργείο δεν ξαναμπαίνει. 1,5 εκατομμύριο έδωσα την άλλη φορά να φέρω το σπίτι στα ίσα του. Μπαίναν οι μάστορ και κάνουν το σταυρό τους. Τι έγινε, έλεγα. Ακούς τι σου λέω. Καλά τώρα, μη φωνάζεις. Και μην νομίζεις ότι την τελευταία στιγμή θα με του πάρεις, όπως την προηγούμενη φορά. Κατάλαβες. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Βρήκες κι εσύ άνθρωπο να ερωτευτείς. Δεν πειράζει. Ερωτεύτηκες εσύ το μέγα καλλιτέχνη. Εγώ τελείωσα με αυτόν. Ναι, τελείωσες. Τελείωσα. Δεν με πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά μου, τελείωσα. Αυτό, λοιπόν, θα τα δούμε. Πω, πω, πείνασα τώρα. Ερεθίστηκε το κεντρικό νεύρο της όρεξής μου, πω, πω. Πρέπει να κρατηθώ όμως, πρέπει να κρατηθώ. Περίμενε, τώρα θα ξεχάσεις την πείνα σου. Μια στιγμούλα να κρατηθώ μόνο και θα μου έχει περάσει. Μαρούλι, θα φάω μαρούλι. Τώρα, περίμενε. Μαρούλι, μαρούλι, μαρούλι. Άκου τον τώρα. Την χειρότερη κασέτα έβαλες. Το άκουσες αυτό. Αφού το ξέρεις, εδώ η φωνή του ήταν αγγισμένη. Είχαμε τσακωθεί το προηγούμενο βράδυ και όταν πως είχε συγχυστεί. Τραγουδάς αγγισμένος. Παιδί μου, αν θες τη φωνή του Στέφανο, να βάλεις τη δύναμη του πεπρωμένου, Forza del Destino. Όχι, άμα σε πιάνει το ιστερικό σου, αυτό θα σου βάζω. Άκου τον. Άκου αυτό το γύρισμα τώρα. Αυτή είναι η φωνή του Στέφανο. Πες μου, είναι φωνή ραγισμένη αυτή. Είναι φωνή ραγισμένη. Άκου. Άκου πάλι, ανεβαίνει, άκου τον. Ανεβαίνει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η κορώνα! Καλά τώρα, είσαι υπέροχη! Ατελείωτο είχε αυτή η κορώνα! Πω πω, η Μάρο με τη Φωτεινή! Και δεν είμαι έτοιμη, τι ώρα είναι? 8:30. Κλείστε
έπεσε. Δηλαδή δεν θα έρθει μάλλον. Θα έρθει τώρα, ξέρω και εγώ τι να σου πω. Μπορεί και να μην έρθει. Με αυτά που συνέβησαν. Και γιατί να μην έρθει. Είμαστε αφελείς, παιδί μου. Εσύ και εγώ είμαστε αφελείς. Τι έγινε δηλαδή. Δηλαδή μας δουλεύει. Εξήγησέ μου να καταλάβω. Αλλά την έπιασα την πουτάνα, την έπιασα από το φως. Θα μου πεις παιδί μου να καταλάβω, μου λες σκόρπια πράγματα. Τι να σου πω, δεν είχαμε πει θα πάμε σινεμά. Είχαμε πει. Να πέρασουμε από εδώ στις 8. Ωραία, πού είναι η μάνα. Να πάω 8 και 4, να την πάρω και να έρθουμε από εδώ. Ε, και μάλιστα άργησα και 5 λεπτά. Και πήγα και 20. Χτυπάω το κουδούνι. Δεν ανοίγει αυτή την πόρτα. Λέω φως υπάρχει μέσα. Τι συμβαίνει. Φωνάζω Μάρο, Μάρο. Και βγαίνει μια Μάρο σε τέτοια κατάσταση, σε απερίγραπτη κατάσταση. Ήταν αλαφιασμένη. Αλαφιασμένη. Κατακόκκινη και άχρηστη ολόκληρη. Πώς άχρηστη δηλαδή. Κάποιος μια στιγμή να της πιάσω το χέρι και έβγαζε αχνούς. Και να γυαλίζουν τα μάτια της. Της λέω έτοιμη είσαι. Μου λέει τώρα σε 2 λεπτά. Κάνω να μπω μέσα και με σπρώχνει προς τα έξω. Τι. Αυτό παντούς. Με σπρώχνει προς τα έξω και μου λέει φύγε, φύγε και έρχομαι. Τι φύγε, φύγε και έρχομαι. Λέω τι φύγε, φύγε και έρχομαι. Συμβαίνει κάτι. Μου λέει δεν μπορώ να σου πω τώρα. Φύγε, φύγε και έρχομαι. Ας το καλό. Της λέω είσαι καλά. Συμβαίνει κάτι, πως υπάρχει λόγος. Μου λέει δεν μπορώ να σου πω τώρα και κάτι μας σημαίνει. Και μου κλείνει την πόρτα. Σου κλείσε την πόρτα. Μου κλείσε την πόρτα. Τι ήταν τώρα αυτό. Θα σου πω εγώ τι ήταν αυτό. Επανέκαμψε στο χοντρό. Στο χοντρό? Επανέκαμψε στο χοντρό και κατά πάσα πιθανότητα κάναν έρωτα εκείνη τη στιγμή. Τι? Αφού σου λέω άχνησε. Μη μου το λες αυτό, δεν θέλω να το πιστέψω. Και τα μάτια της γυαλίζανε. Δεν θέλω να το πιστέψω. Άσε που μου φάνηκε ότι πήρε το μάτι μου το σακάκι. Ποιο σακάκι? Το καρό, δεν έχει ο χοντρός ένα σακάκι καρό. Καφέ με μέτσο. Έτσι μου φάνηκε. Oh. Είσαι σίγουρη. Τώρα που το σκέφτομαι, είμαι σίγουρη. Γιατί καθώς κάνω να πάρω τη στροφή να φύγω, παίρνει το μάτι μου το σακάκι του χοντρού. Στο βάθος. Είδες το σακάκι του χοντρού. Κρεμασμένο στον καλόγυρο, το είδα. Δηλαδή ήταν μέσα ο χοντρός. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα, ότι ήταν μέσα ο χοντρός. Και τι θα γίνει τώρα. Κατάλαβες. Υπέκυψε ξανά στο χοντρό. Το μαλακισμένο. Γιατί δεν μ' άφηνε να πω μέσα παρά φύγει, φύγει και έρχομαι. Γιατί ήξερε, είμαι σε κατάσταση εγώ. Θα την πλάτωρα στο ξύλο. Υπέκυψε στο χοντρό. Το μαλακισμένο. Τι σα νοιάζει τι κάνει αυτή. Τι είπε η Λέκτρα. Λόγω θα σα δώσει αν πήγε το χοντρό. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι έχω τραβήξει εμεί στο χοντρό. Τι έχουμε τραβήξει. Βέβαια. Και σε εμάς. Τι αντίκτυπο έχει. Και να φανταστείς, δεν έχουν περάσει τρεις μέρες που να ορίεται τέρμα ο χοντρός και τέρμα ο χοντρός. Και τώρα ορίστε. Και λοιπόν. Μα θα μας αρχίσει πάλι τα ίδια. Τι θα γίνει με το χοντρό και τι θα γίνει με το χοντρό. Και θα πέσει πάλι στην απελπισία. Του περίμενε. Και θα αρχίσει πάλι να μας πιπηλάει με τις ώρες και τις μέρες και να μας λέει τι νομίζεις και τι νομίζεις. Πρώτα πάρω τηλέφωνο, να μην πάρω τηλέφωνο. Και άμα ξαναπάρω το τηλέφωνο, ανεβασμένη περίπτωση, αλλά τώρα να δεις τι θα γίνει. Γιατί δεν μπορείς εσύ, κυρά μου, να υπαναχωρήσεις και να μας αναστατώνεις. Εδώ έχουμε πάρει αποφάσεις να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας με δύναμη επιτέλους. Είπες εσύ θα ξεγράψεις τον Στέφανο, το είπες, το έκανα, το έκανα. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, τον κρυφάκουγες όταν ήρθα. Άμα σου λέω τελείωσε. Ναι, αλλά είπες ότι τις έσπασες τις κασέτες. Τις έσπασα. Ναι, αλλά λίγο τραγουδούσε αυτός όταν ήρθε. Αυτά είναι τα στατιστικά της Ηλέκτρας. Τέλος πάντων. Είπες, θα τον ξεγράψεις, τον ξέγραψες. Να δεις τώρα με την άλλη που δεν τον έχει ξεγράψει τι θα γίνει. Θα έρθει εδώ και θα μας λέει ποιο σακάκι του χοντρού και ποιο σακάκι του χοντρού. Και θα αρχίσει να μας πλουτάρει το ταξίδι. Α, αυτό δεν γίνεται. Και θα θέλει να πάμε και σε τρακουλιάρικο. Τι τρακουλιάρικο. Στον άρχοντα του τρόμου αυτό. Εγώ δεν βάζω το έργο. Γιατί δεν βάζω. Γιατί η εμπειρία πειράζομαι και μετά βλέπω εφιάλτες. Χθες το βράδυ είχα πάλι εφιάλτη. Μια κότα μεγάλη. Μη γελάς, Ηλέκτρα. Τρελάτη να το πω.
τα μούτρα στα κοσμήματα, το νευρικό τη σύστημα του παίζει σε τέρμα και ζητάει από τα φρύλια να την ανασηκώσουν. Εγώ δεν έχω ανάγκη να με ανασηκώσουνε. Είμαι ανασηκωμένη. Κουτσούνα μου, εσύ. Αυτή είναι, είπα εσύ περιμένετε κανέναν άλλο. Μην ανησυχείς κανέναν. Αυτή είναι. Κουκλίτσες μου, γεια σας. Εγώ δεν ξέρω να συζητάω. Ούτε συμφωνίες κάνω, ούτε διαφωνίες λέω. Ό,τι θέλω θα κάνω και να μην μου πει κανένας τι θα κάνω στη ζωή μου. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Τι έπαθε. Ηρέμησε. Έχω πάθει κρίση. Ηρέμησε. Βρίσκομαι σε κρίση αυτή τη στιγμή. Θες να σου φέρω ένα λεξοτανίλη. Δεν μπορώ πια, υπίστα με πιέσεις. Ηλέκτρα που έχουμε τα λεξοτανίλη. Έχω πάρει μωρό μου πριν φύγω από το σπίτι. Πήρα ένα. Γιατί θα πηγαίνω με σε τραγουλιάκο. Και όταν με έδιωξε αυτή, πήγα εκεί, στον κήπο. Στην βρυσούλα που ποτίζει τα λουλούδια. Και πήρα άλλο ένα. Θα ερεμήσεις τώρα. Την έδιωξε. Ποιος την έδιωξε. Θα σε πιάσει το λεξοτανίλι και θα ερεμήσει. Ναι, τώρα θα αρχίσει αυτή η πάλι τα δικά της. Μη τη συγχωρήσεις, μη τη συγχωρήσεις. Δεν καταλαβαίνω, τι συμβαίνει. Φύγε, φύγε και έρχομαι. Φύγε, φύγε και έρχομαι. Σε ποιον λες φύγε, φύγε και έρχομαι. Ποιος είπε φύγε, φύγε και έρχομαι. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό το πράγμα, Μάρο. Είπα εγώ φύγε, φύγε και έρχομαι. Τι θα πει φύγε, φύγε και έρχομαι. Είπα το ποιο πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Ήμουν αναστατωμένη. Ήσουν αναστατωμένη, γιατί σε έπιασα στα πράσα. Είχες μέσα το χοντρό. Ποιο χοντρό. Γι' αυτό ήσουν αναστατωμένη. Και της λες φύγε, φύγε και έρχομαι. Δεν καταλαβαίνει η άλλη όταν βλέπει το σακάκι του χοντρού στο βάθος. Ποιο σακάκι. Το σακάκι του χοντρού, το καρό. Το σακάκι του χοντρού. Δεν σου πω εγώ θα αρχίσει πάλι τα ίδια. Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχεις πάθει μονομανία με το χοντρό Μάρο. Δεν στα πάω πριν. Για να σας πω. Έχεις πάθει μονομανία. Πρέπει να το παραδεχτείς. Και μην επιμένετε να τον αποκαλείτε χοντρό. Ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου χοντρός. Δεν είναι χοντρός. Είναι ο Σάββας χοντρός. Και τι είναι τότε. Είναι γεροδεμένος. Γεροδεμένος, αλλά του χρειάζεται να κάνει και λίγη δίαιτα. Απλούστατα είναι εύσωμος. Είναι λιγάκι βαρύς όμως. Φαίνεται στο περπάτημά του. Δεν είναι όμως υπέρβαρο. Είναι υπέρβαρο. Με τις καινούργιες προδιαγραφές είναι υπέρβαρος. Μα είναι δυνατόν να διώχνω εγώ τον Αντώνη και να τον αφήνω εκεί να σπαράζει. Και να σπάει η αλέκα τις κασέτες του τενόρου μία-μία. Και να έρχεσαι εσύ και να μας το γυρίσεις ανάποδα. Και να κόλλα στα στρίδια πάνω στο χοντρό. Αν θες να ξέρεις, δεν ήταν ο χοντρός. Δεν ήταν ο χοντρός. Δεν ήταν ο χοντρός. Τότε γιατί δεν μ' άφηνες να μπω μέσα. Γιατί δεν ήταν ο χοντρός. Ήταν άλλος. Άλλος. Ποιος ήταν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω και μη με ρωτάτε. Ήμουν τελείως χαμένη αυτή τη στιγμή. Ένα μόνο θα σας πω. Μ' άγγιξε και τρελά. Πέρασε το χέρι του κάποια στιγμή από εδώ. Και ανατρίχιασε ολόκληρη. Δηλαδή, ποιος ήτανε. Κάτι να πιω. Θέλω να πιω. Δεν σου βάλω νοήσι. Ό,τι να. Θες την παγάκια. Μ' άγγιξε και τρελάθηκα. Καλά, ποιος ήτανε. Μωρό. Καθόμουν εγώ εκεί και δούλευα ένα βραχιόλι. Και μπαίνει μέσα ένα ζευγάρι. Μία κοπέλα. Και ένας ξανθός. Ένας άντρας φοβερός γύρω στα 35. Τίποτα. Κοιτάνε, περιεργάζουν τα κοσμήματα και καταλήγουν σε μια καρφίτσα. Τέλος πάντων. Λίγο εγώ την καρφίτσα και έρχεται αυτός να πληρώσει. Μέχρι εδώ τίποτα. Μου δίνουν τα λεφτά και όπως πάω να τα πάρω μου πέφτει ένα πεντοχίλιαρο κάτω. Και ας κερατνοβόλα με προλαβαίνει αυτός. Εκεί τώρα θα σε γίνει και έτσι. Κάσε κάποια στιγμή συναντηθήκανε τα μάτια μας. Α, τράβηκα. Γιατί είχε ένα βλέμμα αυτός, όχι τυχαίο. Είχε ένα βλέμμα βαθύ, διαπεραστικό. Τι λένε, πούστη. Βαθύ, διαπεραστικό. Σαν αυτή η συναφήνιση που της πέφτουν τα κλειδιά. Δηλαδή αυτός είχες που ήρθα όταν ήρθα εγώ που μέλλω. Άτσι παιδί μου να τελειώσω. Μα γιατί αν ήταν αυτή. Δώσου χρυσό. Άτσι παιδί μου να τελειώσει. Λοιπόν. Φεύγουν αυτοί, είχε περάσει και η ώρα και κλείνω εγώ την πόρτα και πάω εγώ και δουλεύω το βραχιόλι μέχρι να έρθει φωτεινή.
Δεν περάσανε 5 λεπτά και χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω την πόρτα και είναι αυτός. Ο φοβερός. Με συγχωρείτε, λέει. Ξέχασα τα τσιγάρα. Κλείνει πίσω του την πόρτα και προχωρεί προς το βάθος. Μόνος του ήρθε. Μόνος. Αλλά κράταγε στο χέρι του ένα κίτρινο τριαντάφυλλο. Αυτό το τριαντάφυλλο. Πού το βρήκε αυτό το κίτρινο τριαντάφυλλο, δεν ξέρω. Πόση ώρα έχει περάσει. 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά δεν βρίσκεις τριαντάφυλλο. Θα σου πάρει. Ωραία, να ήταν 10 λεπτά. Εκτός κι αν το έκοψε από τον κήπο σου. Εγώ δεν έχω κίτρινα τριαντάφυλλα. Πώς δεν έχεις. Άσπρες είναι οι τριανταφυλλές. Άσπρες. Σωστά. Τέλος πάντων, σε 5 λεπτά δεν ξεφορτώνεσαι γκόμενα και να βρεις και τριαντάφυλλο. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι με κοιτάζει βαθιά στα μάτια. Πάλι. Και μου λέει, μέχρι να μαραθεί αυτό το κίτρινο τριαντάφυλλο, θα έρθω να σε ξαναδώ. Θα έρθω να σε ξαναδώ. Καλά, εκείνη την ώρα χτυπάς εσύ την πόρτα. Τι θέλεις να κάνω. Να σου πω, έλα μέσα. Δικαιολογήσε. Και αυτό σου είπα να φύγεις. Δικαιολογήσε. Τι έγινε μετά. Μετά γυρίζω εγώ και τον βρίσκω στην ίδια θέση και στάση. Αλλά κράτηγε το μεταξύ τα τσιγάρα του. Και το χέρι του έτσι ξανθό και λιοψημένο. Και κράταγε το κόκκινο αναπτήρα με τα τσιγάρα του με μία δύναμη και μία αποφασιστικότητα. Και στο άλλο χέρι κράταγε με μία ελαφρότητα το άνθος. Ωραίος συνδυασμός. Αυτός ο συνδυασμός. Εν τω μεταξύ, εγώ πώς θα αντιδράσω. Τάχα χαμένο. Γιατί στις ακραίες πράξεις πώς θα αντιδράσω. Σωστά. Κάνω να πω κάτι, με προλαβαίνει. Θα πεταχτώ, λέει, μέχρι το Λουξεμβούργο και θα έρθω να σε ξαναδώ. Λουξεμβούργο. Μέχρι να μαραθεί αυτό το τριαντάφυλλο, θα έχω έρθει. Απίστευτο. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε, αν με πιάσετε αυτή τη στιγμή, θα έχω 150 σφυγμούς. Μα το κατάλαβα εγώ. Έπαθες μεγάλο λαλά. Έπαθα λαλά. Το κατάλαβα εγώ. Κεραυνοβόλο λαλά. Αφού σε έπιασα και έβγαζες αχνούς. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό, κορίτσια. Τόσο γρήγορα και κεραυνοβόλα με έναν άντρα. Είναι που ξεφορτώθηκε στο χοντρό, που πήρε την απόφαση. Λες. Παιδί μου, φαίνεται στο μάτι σου. Το είδε στα μάτια σου ο άνθρωπος. Ξεφορτώθηκα το χοντρό, είμαι ελεύθερη. Αυτό είναι μάρο. Βέβαια, ακτινοβολείς αυτή την ελευθερία. Γι' αυτό ξαναγύρισε, λες, τόπιας. Ναι, παιδί μου. Εγώ 10 χρόνια παντρεμένη. Δεν γύριζε να με κοιτάξει άνθρωπος. Είχα πέσει σε μαύρη κατάθλιψη. Μου είχε συμβεί αυτό το περίεργο. Αφού έλεγα, τι έγινε. Έκλεισα σαν γυναίκα, ξόφλησα. Ούτε ξόφλησα, ούτε τίποτα. Γιατί μόλις πηχώρησα και πήρα την απόφαση και πέρασα τη φάση της απελπισίας, τότε άνθησα. Αχ, σε πιστεύω, σε πιστεύω. Είχα χάσει και τα κιλά μου. Θέλω να τον ξαναδώ, παιδιά, θέλω να τον ξαναδώ. Και τώρα έφυγε αυτός. Έφυγε για το Λουξεμβούργο, αλλά φεύγοντας μου είπε, δεν θα βγήσεις να με ξαναδείς. Καλά, και τι πάει να κάνει στο Λουξεμβούργο. Δεν ξέρω τίποτα, κορίτσια. Τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω τίποτα, μη με ρωτάτε τίποτα. Πιλότος θα είναι. Πιλότος. Ναι, ναι, πιλότος. Και γιατί είναι πιλότος. Λες θα είναι πιλότος. Τι είπες, ήταν ηλιοκαμένη το χέρι του. Ήταν ηλιοκαμένη. Πότε θα έκανε βάλει. Μάτιο. Πω, ο πιλότος, πολύ που τη δίνει. Αυτό θα πηγαίνει ταξίδια σε Ιγέλες, Μαϊάμι. Τι έκανε κάνει πάλι. Πω, πω, Αλέκα μου, θα τύχει και σε εμάς. Θα το δεις, θα τύχει και σε εμάς. Yes. Και με αυτό το ταξίδι θα γυρίσουμε ανανεωμένες. Αυτό να μου πεις. Αφού μου το είπε και ο Μάκης, ο πράκτορας, θα γυρίσετε, λέει, ανανεωμένες. Σου είπε τέτοιο πράγμα. Οπότε αν εσείς, χωρισμένες και ανανεωμένες, άλλες νότες πια. Άλλες νότες. Πού είσαι. Δεν σε πήρα τηλέφωνο να στιμαστείς μέχρι να έρθω να σε πάρω. Για να με πας πού. Στον Νικήτα. Δεν μας κάλεσε για που κάνουν Νικήτας. Μας κάλεσε. Και τότε γιατί όταν σου. Και επαναλαμβάνεις τα ίδια σφάλματα. Είπα, όταν πηγαίνεις στον Νικήτα θα γίνεσαι πιο απλά. Έτσι ξεσκεί την πρόκληση. Τον παράκανε. Ας το παράκανα. Και ορίστε, αφού το παράκανα δεν πάω πουθενά. Γιατί δεν πάω πουθενά. Γιατί έχει καλέσει
και τον Πελοπίδα, το ήξερε. Καλά, πάμε να φύγουμε τώρα και άσε τον Πελοπίδα. Σκοτίστηκα. Με πήρε τηλέφωνο. Ποιο? Ο Πελοπίδα, τι σου λέω. Και αυτή τη φορά το παράκανα εκείνο, όχι εγώ. Δηλαδή τι το παράκανα. Άρχισε πάλι τα ίδια. Συμβιβασμένη να με ανεβάζει, συμβιβασμένη να με κατεβάζει. Δεν πρόλαβα να του πω τι κάνει, πώ είσαι. Και άρχισε. Ναι, και λοιπόν πρώτη φορά είναι που άρχισε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν με είπε μόνο συμβιβασμένη. Όταν του είπα, όχι δά κύριε Πελοπίδα και εγώ συμβιβασμένη. Αυτός ξέρεις τι μου είπε. Όχι μόνο συμβιβασμένη μωρό μου, αλλά και του κερατά συμβιβασμένη. Και έκανε. Μάλιστα. Και έκανε, τι σου είπε, του κερατά. Ποιος ο, άντε τώρα να μην του πω. Ω, δεν καταλαβαίνω, πού το πάει δηλαδή με αυτό του κερατά. Γιατί το έβαλε σε γενική πτώση. Ξέρετε εγώ γιατί το έβαλε σε πτώση γενική. Ο ασυμβίβαστος τα έκανα λέει εμένα. Ναι, αλλά στην πορεία, εμένα βρίσκηκαν τα πόδια μου. Δεν βρίσκηκαν αυτού μου. Ποτέ έχεις δει εσύ ποτέ να πάει σε πορεία. Σε διαδήλωση. Όχι, αλλά γιατί να σε πει του κερατά, που το πάει δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και τι αυτή περίπτωση, ποιος είναι ο κερατάς. Εσύ, ποιος ήθελες να ήταν εγώ. Άσε τα αστεία, τώρα μην τον πάρει ο διάολος και το... Άντε. Και δεν φτάνει μόνο που πήρε τηλέφωνο. Ήρθε κιόλας. Ήρθε, πότε. Πριν. Σαν πολύ σημασία δεν το έχουμε δώσει. Μπα, καινούριο χαλί μου λέει. Μπουχάρα, μπουχάρα. Ε, μάλιστα κύριε Μπουχάρα. Ο γιος ποιος γνωστής, που θα είπε μια εγχείρηση έξω. Αφού κάποιος θα τον αγόραζε όσο όσο, γιατί να μην αγοράσω εγώ, του είπα. Και αυτός τι σου απάντησε. Ωραία μου λέει, κατάλαβα. Όταν βρίσκουμε και πτώματα, απαντάμε. Ποιος το λέει. Το πιο ρεμάλι, ο πιο αχαήρευνος. Απορώ πως όλοι εσείς απορώ τον έχετε για προοδευτικό άνθρωπο. Προοδευτικός άνθρωπος χωρίς πρόοδο, πάει. Πάψε να σε απασχολεί. Βάσει τα νεύρα, εδώ μου κάθεται. Για το καινούριο σπίτι που πήραμε, σου είπε. Αν μου είπε, λέει. Μόλις είδε και το καινούριο αυτοκίνητο που αλλάξαμε. Ωραία, λέει, αγοράζετε εσείς, εμείς θα σας τα πάρουμε. Ελάτε εσείς και πάτε, θα του λέω. Άκου εμείς, δηλαδή εμάς που μας βάζει. Μόνο αντιδραστικούς δεν μας έχει βγάλει, το ξέρεις. Πάψε να σε απασχολεί. Κάθε φορά που θα έρθει σπίτι, πότε προλαβαίνει να δει την πύρα μου. Έπιπλα θα δει. Ασυνικά, επενδύουμε, επενδύουμε, σου λέει. Ε, μάλιστα, κύριε, επενδύουμε. Δεν τον αντέχω, σου λέω. Δεν αντέχω τον βλέμμα του, την ηρωνία του. Παλιός ξεπαλιός φίλος να του κόψει και την καλημέρα, άκουσες. Δεν σε χωνεύουν όταν έχεις και τρως και είσαι προχωρημένος δημοκράτης. Δεν σε χωνεύουν με τίποτα. Οι δημοκράτες τι να κάνουν, να μεθάνε στην ψάχνω δηλαδή. Δεν δικαιούνται τα αγκαθά του πολιτισμού μας. Και τι θέλει τέλος πάντων, να τα περάσουμε, σε ποιον. Και πώς ζούμε, πού πάμε, τι κάνουμε. Αν ζούμε σαν κρίση, το ξέρεις. Και εμείς επειδή... Αλλάξανε πελοπίνα τα πράγματα που λέω. Σήμερα μπορεί να είσαι ιδεολόγος και να έχεις και κάποια μικρή άνηση. Δεν λέω να συμβαστείς, αλλά πώς να το κάνουμε. Άλλο η ιδεολογία, άλλο το πώς ζεις. Να, εμείς ιδεολογικά ακλόνητοι πάντα. Αλλά... Άλλο ιδέες και άλλο το... Ποιο. Ναι, αυτό το είπα. Πες το κάτω πάνω, άμα δεν κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια, δεν ζεις. Άμα δεν πατήσεις και λίγο επιπτωμάτων, δεν ζεις. Πώς θα το κάνουμε. Επιπτωμάτων εμείς. Τι λες, μετά με επιπτωμάτων εμείς. Είπα λίγο μόλις. Τρελάθηκες, τι λίγο μόλις. Και το πτώμα, άλλο το φτιάξαμε. Έτοιμο το βρήκαμε. Ενώ γιατί φίλοι σου με τη μπουχάρα. Άλλο να πατάς ένα έτοιμο πτώμα. Και άλλο να δημιουργείς ο ίδιος εξ αρχής ένα πτώμα. Διαφέρει. Αν το βρίσκεις έτοιμο, το πατάς και θα κάνουμε. Λέω, μην παίρνεις τη μετρική σωστά λέω. Με έχει μπερδέψει ο βάσταρδος, τι πας να κάνεις τώρα να με μπερδέψεις κι εσύ. Να μην την αγόραζα αφού την πουλούσε. Λέω εν γέννη. Να μην λες, όχι εν γέννη. Δεν θα την αγόραζε κάποιος άλλος. Είπα εν γέννη. Το βάσταρδο. Αλλά γι' αυτό
αυτό το κερατά που σου είπε, θα το ξεράσει. Θα του το βγάλω ξινό. Εμένα σε βγάζει καπιταλίστα. Επειδή έχεις μπουχάρα. Άστι, που δεν πάρει ο διάβολος, έχεις μπουχάρα. Άστι. Μα σου το είπα, να σε βγάζει καπιταλίστα. Επειδή έχεις μπουχάρα. Επειδή έχεις τέλος πάντων αυτοκίνητο. Και κάνα δυο μαγαζιά. Και κάνα δυο σπίτια. Και γιατί τα. Για να διατηρήσει την ελευθερία σου, Τάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον εννοεί τον αγώνα. Θέλει να μην τρώμε, δηλαδή, να υποσχεζόμεθα. Αγώνα στο κάτω-κάτω είναι να έχει κανείς τις ιδέες του. Οι ιδέες στο κάτω-κάτω είναι το πάνω. Το πώς θα πιάνε τη φάση. Αυτό του είπα. Τις ιδέες να διατηρούμε, του λέω. Αυτό είναι. Μπορείς. Και να έρθετε τώρα και να σου λέει, ωραίοι αγωνιστές, αγωνιστές είναι μπουχάρα. Μην την ξαναπείς τη λέξη μπουχάρα, γιατί να τη σκίσω, άκουσες. Αυτό σου τη λέει, εγώ σου τη λέω. Δεν τον αντέχω πια. Ακούσε εκεί. Έτσι τέλος πάντων εμείς ανήκουμε στο, στο προοδευτικό στρατόπεδο. Τι θέλει μονοπόλιο, θέλει να το έχει. Μην είσαι επιτήθεια μου. Έτσι είναι η συμβιβασμένη. Σου λέει ο άλλος, ωραίοι λέει, ωραίοι, είστε αγωνιστές με μπουχάρα. Εγώ σου τη λέω ή αυτός. Λέει, η υψηλή κοινωνία παίζει κουμκά, υψηλή κοινωνία εμείς. Ποιοι εμείς. Γιατί η χαμηλή κοινωνία δεν παίζει. Τι παίζει. Το πουλί της παίζει, ξέρω. Ορίστε, έγινε τις βόδες τώρα. Συμβιβασμένη και συμβιβασμένη. Μα επιτέλους, τι πάει να πει συμβιβασμένος. Εγώ θα του πω. Να ανοίξει ένα λεξικό να μάθει τι πάει να πει. Το βρήκαμε τώρα. Και το γαμό το είναι ότι κατά τα άλλα είναι ωραίος άνθρωπος. Όλο τα λαμπούρι. Μπουχάρα, μπουχάρα. Ξαναπεί την μπουχάρα, θα σε πνίξω. Άκουσες. Αυτό να πνίξεις, όχι εμένα. Εγώ σου τη λέω γι' αυτό. Άστο. Και πάψε να έχεις το κόμπλεξ του συμβιβασμένου. Δεν θέλω να με λέει αφού δεν είμαι. Γιατί να με λέει. Γιατί εγώ θέλω. Μεγάλος εγώ στο σπίτι. Αντιδραστικό και συμβιβασμένο. Για να έρθει αυτός τώρα να με λέει συμβιβασμένη. Και μάλιστα του κερατά συμβιβασμένη. Ξαναπείς τη λέξη του κερατά γιατί θα την πάρει ο διάλος. Άκουσες. Στο κάτω-κάτω ανήκουμε στο προοδευτικό στρατόπεδο. Τι θέλει. Μονοπόλιο θέλει να το έχει. Μην είσαι ήλια. Έτσι είναι οι συμβιβασμένοι. Πώς είναι. Έχουμε σχέση εμείς με υπουργούς. Με άτομα της εξουσίας. Αυτοί είναι συμβιβασμένοι. Όσοι έχουν σχέσεις. Όσοι έχουν. Ναι, όσοι έχουν. Και εμείς. Τι. Δεν έχουμε εμείς. Σχέσεις. Όχι βέβαια. Δεν έχουμε. Εκτός βέβαια αν εννοείς τις τυπικές επαφές. Βρε, είμαστε εμείς κυβερνητικοί. Τι ψήφισες. Τι ψηφίσαμε. Δεν ξέρει το κτίνος τι κόμμα ψηφίσαμε. Δεν το ξέρει. Τούτο το είπα. Και ξέρεις που μου απάντησε. Αν ξέρατε ότι το κόμμα που ψηφίζατε θα έπαιρνε την εξουσία, θα το ψηφίζατε. Ω, είναι και ο παλιάνθρωπος δηλαδή. Ω. Είσαι από κακή πάστα, του λέω. Και στο κάτω-κάτω, κάναμε εμείς καμιά λοβιτούρα. Με την έννοια που εννοούν τη λοβιτούρα, δηλαδή. Και επιτέλους, τι πάει να πει αυτό το συμβιβασμένο. Θα ξεκαθαρίσει τη θέση του να μας πει τι εννοεί. Εννοεί αυτόν που συμβιβάζεται. Αυτόν που έχει ενταχθεί. Όχι ο κνόκι. Αυτόν τον ενταγμένο στο σύστημα εννοεί. Που κάνει ας πούμε και 140.000 και 200 το μήνα, που ζει πολυτελώς, που έχει σπίτια, μαγαζιά, εξοχικά, αγροκτήματα, ξέρω, όχι όποιον όποιον. Οπότε βέβαια τότε γιατί να φωνάζεις, γιατί να διαμαρτυρηθείς. Τότε είσαι και βέβαια είσαι. Και συμβιβασμένος είσαι και ενταγμένος είσαι και όλα τα κερατά σου είσαι. Και στο κάτω κάτω, γιατί να μην είσαι. Μαγαζιά, είπες. Μαγαζιά, ναι, μπορεί. Μαγαζί δεν έχεις τώρα κι εσύ. Εγώ έχω μαγαζί, δεν έχω μαγαζιά. Και τι μαγαζί δηλαδή. Αυτό το μήνα δεν είπες ότι έκανες καθαρά 135. 135, όχι 140. Και εσύ κάτι χρειάζεται να βγάλεις κονίκια να φωνάξεις. Μένει και φοριακός από κάτω. Και τι να κάνω δηλαδή. Αφού τα έπρεπε. Να μην τα έφτασε. Πού ήρθανε. Και στο παρεμπάτο είδε και πόσο τυχερός είσαι και ποιο μήνα γεννήθηκες και τι οροσκόπιο έχεις, ξέρω. Μα τι βλακίες κάθισαν, μου λες. Και μου λες,
Τι έχουμε εμείς που μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας, ε? Τι έχουμε? Chris Kraft. Παλιό και μεταχειρισμένο το πήραμε. Και η κόπελα. Ένα στο μάτι, ένα στο... Τώρα επιρρέπεις η Ιουλιανού η γκαρσονιέρα στην Κυψέλη. Σταμάτα, γιατί δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Τα ξέρω. Μόνο και μόνο οι τρεις τσαρούχιδες που έχουν. Σοκ! Ακούσαμε ότι έχουμε μπει στο τσαρούχι, καήκαμε. Γιατί ήταν, γιατί ήταν. Και στο κάτω-κάτω, άλλο 140 και άλλο 200. Σκατά ενδιαφέρει. Ποιος ξέρει τι βρωμιές κάνεις εσύ στο μαγαζί και πλουτίζεις. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος, ε! Α, εσύ είσαι να βλέπεις και όχι να κάνεις. Δεν ήταν βρωμιά που πήρες στην μπουχάρα. Δεν σου ερωτούσα και μου λέγες ναι. Ε, αν ήθελες, θα τις έδινες τις γνωστή σου τα λεφτά που χρειαζόταν. Όχι να πας να τις αγοράσεις το χαλί ως όσο. Καλά, δεν στο είπα ότι το πήρα ως όσο. Και εγώ δεν στο είπα ότι μία σου και μία. Τι θέλεις τώρα δηλαδή? Να κάνουμε το χαρακτήρι αυτού του μπάσταρδου, να τσακωθούμε. Αυτό θέλει αυτός. Να διαλυθούμε. Αυτός μόνος σου φταίει. Μου φταίει και η κοινωνία. Η κοινωνία είναι αυτή. Την εγκρίνεις. Και ο θείος, ο καπιταλίστας ο θείος, όλο πάρε και πάρε. Του λέω δεν θέλω πιάνω, δεν ξέρω πιάνω. Πάρ' το χρειάζεται, επενδύεις αυτός. Του λέω όχι αλαϊκόπαιδα, δεν θέλω αλαϊκόπαιδα. Πάρ' τα χρειάζονται, επενδύεις αυτός. Ο δικός μου ο θείος ή εσύ που σου γεμίζει στο σπίτι με ασημικά πορσελάνες και κρύσταλα. Ούτε η Αμαλία να είσαι. Και εσύ να παραγγέλνεις 10-10 κιλά στο χασάπι, να παραγγέλνεις όλο χαβιάρι και μπρίκ. Να τρώμε, να τρώμε, να τρώμε. Πώς είναι δικό σου. Σου ζήτησα εγώ ευθύνες. Το μπάσταρδο. Πτώματα σου λέει και... Στέμος. Δεν τα δημιουργήσεις εγώ, κυρία μου. Έτοιμα τα βρήκα. Τα πτώματα. Έτσι. Να του το πεις. Του το είπα. Ο Χουρξούζης. Οχ. 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 Τι λέει. Σαν να με έπιασε ένα σφίξιμο πάλι στο στήθος. Ώρα είναι τώρα να σε πιάσει η καρδιά σου. Είδες τι γίνεται ένας-ένας με τα εμφράγματα. Άσε με. Δεν δικαιούμαι κι εγώ, πρε κύριε, να ζήσω ή δεν δικαιούμαι. Δικαιούσε το, ρωτάς. Άμα δεν κάνεις λεφτά, πώς θα ζήσεις, ε? Πώς θα ζήσεις. Έτσι που ακρύβεινε η ζωή. Και τότε τι τσαμπουνάει αυτός. Τι λέει. Και μας έχει πρίξει. Τι παριστάνει. Και στο κάτω-κάτω, αν έρθει ο σοσιαλισμός, ας τα πάρει. Για μένα τα μαζεύω. Γι' αυτό να τα μαζεύω. Αλλά ας έρθει πρώτα. Όχι έτσι. Να κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, ούτε καλημέρα δεν πρόκειται να τη τσάχω. Ούτε καλημέρα. Λοιπόν, βάλε κάτι για την ψύχρα και φύγαμε. Πού στο Νικήτα? Όχι. Και στο τον Νικήτα. Πάμε στο φάλερο. Πάμε έτσι να μας περάσει το άγχος. Να ξεσκάσουμε λιγάκι. Να πιούμε τα μουζάκια μας και μετά πάμε στο Σιτζέβα να φάμε τα μπιφτέκια μας και μετά θα πάμε να ακούσουμε το Τζιτσάνι να τραγουδάει το Συνεφιασμένη Κυριακή που σου αρέσει. Το τραγούδι μας! Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου. Να, ορίστε, άμα δεν τα έχεις πιάσει λίγο τώρα θα μπορούσες να πας να ακούσεις από το στόμα του ίδιου του Τσιτσάνη το τραγούδι μας. Με 500 δραχμές το ποτό θα μπορούσες. Και ύστερα να πάμε στο Τζαμπέλα, να ακούσεις τα Αντάρτικα. Ναι, ναι, έτσι να νιώσουμε λίγο ευεξία. Και παράτατο μελοπίδα. Άστο να καίγεται. Άστο να βράζει στο ζουμί του. Τελεία και παύλα. Άστο καρδιά. Είπαμε, αλλά όχι να πεθάνουμε κιόλας, όχι και να πεθάνουμε. Έτοιμοι. Τι έγινε?
Τίποτα. Πάλι τίποτα. Από το τίποτα τι θέλεις να γίνει, το παν. Τώρα σε ξυπνήσανε σένα. Είπας και νομίζεις ότι ο κόσμος αλλάζει έτσι στο τάκα. Ξέρω κι εγώ. Όλες οι ατυχίες πάνω μας πέφτουνε. Πέφτουνε και στους τραπεζίτες. Αλλά αυτοί βλέπεις, κάνουν την αγωνόμα, έχουν τις άλλες χίλιες. Καταλάβες. Είχα και γράμμα από τον πατέρα μου σήμερα. Δεν το πουλάει λέει το χωράφι, γιατί του δίνουνε λίγα. Δεν πάει στον Γιάδα και το χωράφι του. Σιγά το χωράφι. Μας έχει πρίξει τώρα 5 χρόνια με το χωράφι. Όλο γαμπρέ μου και γαμπρέ μου. Ναι, γαμπρέ μου, θα το πουλήσω να σε φτιάξω. Δες το διάλα από το πέμπτο χωράφι. Να του γράψεις να μην ξαναπατήσει το πόδι του το μέσα. Μα τι να κάνει, να το δώσει τζάμπα. Να το φάει μπορεί. Αι, σύφτηρη. Λέει, αν θέλουμε, να πάμε στο νησί και θα σε βοηθήσει να ανοίξεις εκείνο το μανάβικο. Σιγά το μανάβικο, σιγά την πρίκα. Ακουμάνα. Ακουμαλακία, κύριε. Να αφήσουμε το γάμο, να πάμε στο ξενονήσι, να πουλάμε χόρτα. Ξαναπατήσει το πόδι εδώ μέσα και τα λέμε. Τόσο δύσκολο πια να βρεις και εσύ μια δουλειά, τόσα πράγματα ξέρεις. Δεν τους βρήκε σήμερα αυτού. Και που τους βρήκα τι έγινε. Τι σκατά θα γίνει δεν ξέρω. Πού θα πάει αυτό το βιολί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κερδίσουμε για ένα αρχείο, βλέπεις. Σου αποσπέρνεις. Σου είπα να πάρεις πόσες φορές το κοπεί. Ναι, σε εμάς θα τύχει. Αλλά αφήνει η γουσουζιά σου. Δεν αφήνει. Εγώ σου πιω πάλι. Και το λαχείο λεφτά θέλει. Κοστίζει. Λαχείο τίποτα. Προπό τίποτα. Άλογα τίποτα. Άντε να ζήσεις. Έχει τίποτα για φαΐ? Όχι ακόμη. Είναι νωρίς δηλαδή. Έλα μωρέ Βασίλη, νόμιζα πως θα αργήσεις. Δεν μείνα με δουλειάδες, νόμιζες πως θα ξαναφάω. Βλέπω φρουφρού και ανώματα. Για πού με το κάνω? Πουθενά, εδώ. Περιμένει τον κανένα. Ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει ο αδερφός. Ο αδερφός που είναι κάποιος, σου είπα για κανένα. Όχι. Μάλιστα. Ήρθε κανείς, άκουσες τίποτα? Τίποτα. Ούτε είδες, ε. Τζάμπα φαΐ το σκησί. Θα πως βγαίνω και καθόλου. Από τότε που κλείσαμε το σουβλατζίδι, χώρο μέσα. Και πού στο κέρατα θες να πας, Μαρή. Ορίστε, βγες, πού θα πας. Καλά, μωρέ Βασίλη, δεν είπα και τίποτα. Είπες, ολομουρμούρα είσαι. Ας το κράτα είσαι εσύ, μωρή, αν είχε το σουβλατζίδικο. Να θες και σουβλάκια τα κρατικά σου. Αλλά αφήνει η χρουσουζιά σου. Δεν αφήνει. Αφήνει κίνια. Τα χαράματα με φτάλα ξημερώματα όρθιοι πριζόμαστε, δεν βγάζαμε ούτε για ταξίδια. Ναι. Ας μην πήγαινε στο καφενείο εσύ. Ακού να σου πω, σταμάτα με το καφενείο, μου σου τρασάρω καμία στα μούτρα, έτσι. Γιατί μωρέ Βασίλη, αφού όλοι το λένε. Κάσε με, κάνε. Όλο πρέφα, μη πρέφα. Κάσε. Ναι, να σκάσω. Σου κακοφαίνεται. Δούλευε στο ταξί, τα παράτησες. Πήγες στο φορτηγό, τσακώθηκες. Ανοίξαμε το σουβλατζίδικο, το κλείσαμε από το φαΐρι σου και τώρα χρωστάμε και από πάνω. Μας κλείσουνε και φυλακή να τελειώνουμε. Εμένα θα κλείσουν, εσένα θα κλείσουν. Ναι, καλά, καλά. Ας το κάθε. Να συγκινήσω λίγο, να πάμε και φαΐ. Λέω το κάθε εδώ. Βρες το και πάρ' το. Δεν είδες τίποτα, ε. Δεν είδες τίποτα, ε. Γιατί δεν ξαναβάλεις το βέστη ακόμα, ε. Τι σου λέει μόνη και σου παίρνει τα μυαλά. Τι σου είπε πάλι. Μην θυμώνεις, μωρέ Βασίλη. Δεν λέει τίποτα κακό. Σ' αγαπάει φουκαριάρα. Μια στιγμούλα ήρθε μόνο για ένα καφέ. Και πόσος ήθελες μπορεί να πείτε. Σκρόφες του κερατά. Εδώ, φίλε μου, χανόμαστε για αυτό το χαμπάτους. Καφέ, καφέ, καφέ. Γιατί, μωρέ Βασίλη, όπως εσύ έχεις τον υπόδρομο, έτσι κι εγώ βλέπω τον καφέ. Τύχη δεν είναι γι' αυτό. Ποιο βρεβλί το είναι τύχη, τα παραμύθια της Κατηνίτσας. Τα άλογα τα βλέπεις μόνο, τρέφουν, σηκώνουν μια σκόνια, πηδάνε, γουρδιάζουν, σκάζεις, ποτάνεις, βλαστημάς τη μάνα στον πατέρα τους. Προτιμάς να παίζω κι εγώ στον υπόδρομο.
Δεν είμαστε καλά, μου φέρε. Αυτή θα μου βγει και τζογαλδούρα. Ας την ξαναπιάσω όταν την αρέκα σου πω εδώ. Εσύ, χτύρ. Αυτή μου είναι ικανή να σε βγάλει στη βίζιτα χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Όλος το πονηρό όλο σου. Μια στιγμούλα είχε μόνο. Για να περνάει η ώρα. Δεν κάνετε για το άλλο για να περάσει ώρα λίγο καλύτερα. Το γέρο τον διάλογο. Για ξανά για φέρε. Τώρα. Για να περνάει η ώρα λίγο. Και ποιος σου είπε μόνοι πως δεν περνάει η ώρα. Για κοιτάξτε. Θυμίσου πως ήμουν. Θυμίσου πως ήταν ο Βασίλης. Για να περνάει η ώρα λέει. Για αυτές τις πατσίες μη σου τις κρέμασαι εγώ. Ακόμα καφές. Στάσου δε, νερό είναι. Δεν έφερες και κάνα γλυκό καημένε. Θα με δελάνεις παιδί μου. Γιατί μπορεί να σου ρωτήσω. Έτσι. Πας και έρθει κανείς. Μυστήρια γυναίκα, φίλε μου. Τι σε έπιασε που λες. Μωρέ Βασίλη, ξεχνάς τι είναι σήμερα. Κυριακή, γιατί. Κυριακή, αλλά τι Κυριακή. Πάνε ακριβώς 15 χρόνια που παντρευτήκαμε. Έχεις πλάκα, ρε μη. Σοβαρά. Γι' αυτό μου κάνεις τη μυστήρια, Πόσα χρόνια είμαι. 15. 15 χρόνια με στα ίδια σκατά. Τι το θες μόνο και το θυμάς. Είμαστε εμείς να θυμόμαστε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό φτιάχτηκα λίγο. Πα! Και νομίζω ότι φτιάχτηκες. Άμα έφτιαχνε έτσι ο κόσμος εύκολα μήνα, θα είχε φτιαχτεί και η βασιλιά του. Όλο πάνω μου σε σπάς. Χάρη στον υπόδρομο, εγώ φταίω. Δεν βρίσκεις δουλειά, εμένα πλαστιμάς. Σε κλέβουνε στα χαρτιά, εγώ τα πληρώνω. Να πέντε να πιάνε, εσύ χαζα. Όλο πάνω μου, πάνω μου. Και τι σε παντρεύτηκα, μωρή μου, λες. 15 χρόνια σου βαλάω στην πλάτη μου για να ξεσπάσω τον τύπο. Και τι φταίω εγώ. Φταίς, φταίς. Όσες γυναίκες στον κόσμο πάντα τις έπεσα. Γιατί έπεσα πάνω σου, μου λες. Έτυχε, μωρέ Βασίλη. Κακό στον κύριο. Δεν κανονίσει έτσι που να τυχαίνει. Με καθάρματα. Και εγώ ξεσπάω από την πάνω σου. Σου είπα να μην ξεσπάσει. Και τι θα πει. Σκατά, αυτό θα γίνει. Πού στο διάλειμμα τσιγάρα που τα έκανε. Εγώ. Τώρα κάπνιζα, εδώ ήτανε. Και πού τα έκανε. Θα σου έλεγα τώρα που τα έκανε. Θα σου έλεγα. Ψάξε. Θα πεθαίνω, μωρή. Θα σου ζητήσω καφέ. Θα σου πω μέτριο βάρη. Εσύ το χαβά σου, το χαβαρέλο σου. Και τη μέση. Δεν μπορώ, μωρή, να τον επιλογεί μου, καταλαβαίνεις. Κολλάνε τα χείλια μου, η γλώσσα μου, το μυαλό μου, όλα, το κατάλαβες. Ωραία, Βασίλη, έτσι δεν στον κάνω πάντα. Σου λέει κέρατο. Σου κέρατο βερνικωμένο. Δώσε μου τα τσιγάρα. Πάρτα. Όλα σε μάστιχε. Όλα τα βάσανα σε εμάς. Αυτά τα καταραμένα τα λεφτά θα μας φάνε τη ζωή μας. Πέρασε κι αυτός για το ψυγείο σήμερα. Κυριακάτικα ο κερατάς. Και τι ήθελε. Λεφτά ήθελε, τι ήθελε. Του χρωστάμε το μισό ψυγείο. Γιατί αυτός δεν χρωστάει. Και ποιος δεν χρωστάει, πες του. Μια κοινωνία ολόκληρη κυκλοφορεί με γραμμάτια και ακάλυπτες επιταγές. Βλέπεις όλους τους κυρίους, τις κουρσάρες τους, τις υποκλήσεις τους. Οι τσέπες γεμάτες κοπίνα. Σήμερα πέρασε το καφενείο αυτός ο οδηγός, ο Σκυλομούρης, που είμαστε μαζί στο φορτηγό. Και να μάτσω γραμμάτια που λείπουνε σε έναν χρόνο. Ακέ. Τι και. Σταμάτησε μου πως βρήκα να το βουλί που να τα σπάσει. Να πληρώσει και αυτό το ψυγείο, κατάλαβες. Τα λεφτά τα έχουν οι μάγκες. Εμείς έχουμε τα κολόχαρτα. Βρήκε. Τι να βρει καημένη. Κορόιδα είναι το κογλίφι. Αυτή η σπάνιμη υπογραφή της αγοράς, όχι ό,τι και ό,τι. Και τι θα κάνει ο Ρόλιος. Ξέρω εγώ. Θα κάτσει να τα φάει. Ή θα του τη δώσει και να αρχίσει να σκοτώνει απέρτα πάγκα.
ξαναπεράσει αυτός ο κερατάς το ψυγείο, πες να το πάρει και να το βγάλει στον κόλο του. Αλλά βέβαια, εμάς θα κυνηγήσουμε. Ποιους θα κυνηγήσουν, τα τσακάλια? Οι φυλακές είναι γεμάτες από μένα. Το Γιάννη, τον Κώστα, τον Μίτσο. Οι άλλοι είναι τα χέρια, οι στράνοι, κατάλαβες. Δεν περνάς και από το σωματείο καμιά βόλτα. Να κάνω, μωρέ. Σωματείο. Σιγά το σωματείο. Ε, πώς. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Καμιά φορά. Αυτό είναι. Του αγίου ποτέ. Οπότε μάλιστα. Μπορεί να βρεθεί για μας μια δουλειά. Να την κάνουμε κέφι, να γουστάρουμε και να λέμε σταμάτα ρε κύρα τα χρόνια την προχωράς. Αγαπού. Σκλαβάκια και σκλαβάκια και σκλαβάκια. Έλα, πάψε. Μην κάνεις έτσι. Κάτι θα γίνει. Πότε. Πότε θα γίνει αυτό το κάτι. 40 χρόνια τώρα ξυπνάω τα χαράματα. Από μωρό παιδί μες στο πεζοδρόμιο. 8 χρονών που βάλαγα σίδερα. 10 ξεφόρτωνα κασόνια. 20 στην λαχαναγορά, 30 στο ταξί, νυχτέρι, 40 άνεργος και πεινασμένος. Πότε θα γίνει αυτό το κάτι? Πότε? Ανοίξαμε με το σουβλατζίδι, προβλέπεις. Θα γίνουμε αφεντικά. Λες και έπεσε κατάρα. Λες και έπεσε πανούκλα. Λες και βγήκε σήμα, μη τρώτε πια σουβλάκι. Λες και βάζαμε σκατάτη για τον καλύτερο. Αλλά ίσως γι' αυτό. Τον είδες τον άλλον. Έβαζε λέει τα σουβλάκια μέσα, σάπια, κρέατα και μασέλες. Και του ρίξανε 8 μήνες. Εμένα μου ρίξανε 40 χρόνια, αυτούνου 8 μήνες. Αύριο άλλη κοπή. Μεθαύριο άλλη κονόμα. Εμείς τίποτα. Ούτε μία κοπίνα. Ούτε μία κοπίνα δεν είμαστε άξιοι. Βάλαμε τον καλύτερο κύμα. Σαν τον πατέρα μου στην κατοχή. Όλοι βάζανε σάρκα, φίλτρο και τιμωλία για αλεύρι και ο πατέρας μου φούνανε στο σουπάνε. Ότι είναι τζάμπα. Τζάμπα! Έτσι και οι μαυραγωρίτες ερχόταν να αγοράζουν από εμάς το πουλάγανε στην αγορά με τα χρυσά. Εσύ μου λες επέτειο. Και εσύ μου λες πως φτιάχτηκες. Και εσύ μου λες πως πάει πια. Περάσαν ένα 15 χρόνια. Πως και πάλι. Έλα μου ρε Βασίλη, μη στεναχωριέσαι. Βασίλης. Πάει ο Βασίλης. Τον έφαγε μαρμάγα το Βασίλη. Να ήταν κι άλλος. Μυστικό χρήμα. Θα σου πω κάτι, αλλά μη θυμώσεις. Μη με δίνεις. Λέγε καημένη. Σήμερα η Κατινίτσα είδε λέει λεφτά στον καφέ. Έτσι. Και πώς θα είναι δηλαδή. Ε, να, τα είδε. Λεφτά, λεφτά ή λεφτά από δουλειά. Από δουλειά, βέβαια. Μην δεν έχεις λέω εγώ. Με τα λεφτά από δουλειά μόνο στο καφέ τα βλέπεις. Πουθενά άλλου. Ξαφανίζονται αμέσως. Προλαβαίνεις την μυρωδιά τους. Να ήταν λεφτά, λεφτά μάλιστα. Όχι, ξέρεις. Πες μου, θυμάσαι τι έχει πάνω το πεντακοσάρικο. Τι ζωγραφίες έχει πάνω το πεντακοσάρικο. Τι χρώμα ακριβώς. Δεν σου λέω για το χιλιάρικο βέβαια, γιατί αυτό το καφέ το βλέπετε, καφέ τι θα μου το κάνετε. Τι να σου πω, πάντως αυτό είναι. Και τι λέει εδώ. Αμέ. Ναι, λοιπόν μου ξαναμιλήσει για το καφέ, για τα καφενεία, ότι παίζω πρέπα και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Καλά, μωρέ Βασίλη. Τι άλλο μόλι μπορεί να κάνω από το να παίζω πρέπα, ε. Και για ποιους νομίζεις να φτιάξετε τα καφενεία. Για εμάς τα καλά, τους άνεργους, τους και τις φυλακές. Στα καφενεία εμείς ή στις φυλακές. Αιώνιο. Γαμώτο. Είναι η Κυριακή αυτή που περνάμε σήμερα. Πες μου,
θα είναι αύριο Δευτέρα αυτή, να γυρίζω τα χαράματα να ψάχνω για το λοκάματο. Έλα τώρα. Σου είπα εγώ, αλλά εσύ δεν με αφήνεις. Τι μου είπες, μωρέ. Να ψάξω κι εγώ για καμιά δουλειά. Εγώ θα βρω. Άκουσε. Μη θυμώνεις, μωρέ Βασίλη. Θα βγω κι εγώ, θα κάνω κάτι. Θα βγαίνω λίγο, θα μιλάω με τις άλλες. Κακό είναι. Η δικιά μου γυναίκα δεν θα δουλέψει. Δεν θα την πηδήξουν τη δικιά μου τη γυναίκα. Και αυτή τη φούστα που φόρας, μην την ξαναδώ πάνω σου, δεν θα σκίσω μαζί της. Γιατί, μωρέ, δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει εσένα. Σ' αρέσει να τρώω εγκόλο σου, ε! Σ' αρέσει να κυκλοφορείς στα λεωφορεία και στα τσιμπάνια με τάμπουρες! Αυτά σου είναι το κατινάκι! Έλα τώρα! Φτιάξτε! Καλά μου! Καλά μου! Δεν έγινα κι αδερφή. Δεν με έκανε αδερφή η μάνα μου να τα οικονομήσω. Δεν έγινα μασόνος. Ούτε καν Εβραίος. Ναι, να σε βάζανε στους φούρνους. Κακομοίρα μου. Αυτοί μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα πάω πουθενά. Εδώ μέσα, μέχρι να βρω την κομπίνα. Θα στήσω το κεφάλι μου και θα δω τον κόλπο. Κόλπο, κολπάκι, κολπάρα. Έτσι δεν κάνουν όλοι. Έτσι δεν κάνουν όσοι λέξουν τις φυλακές. Έτσι κι εγώ. Κομπίνα θέλουνε, κομπίνα. Σαν ποια κρέατα θέλουνε, πεθαμένους θα ξεθάβω και θα τους πουλάω για 10 του βάλακους. Ποντάρουν αυτοί στα φαβορή, θα βγάζω εγώ τα ψοχάλω. Σικάγο θέλουνε, Σικάγο. Καφενεία θέλουνε, καφενεία. Βασίλη, θα σε κλείσω στη φυλακή. Πιάσε μου, είναι καλός. Μπούλα στο πια. Επέμπτω θέλεις, επέμπτω. Γλυκό θέλεις, γλυκό. Υγεία στο αγροτήριο. Έλα, δε σημάδες. Πώς λέγεσαι? Παντών. Μου επιτρέπετε? Τι παντών, τι ξεπαντών, πιστεύω. Μου πάνω πάσεις εδώ, δεν έχεις πρόβλημα. Ελέγε λοιπόν τι με κοιτάς. Μανώλης. Επώνυμο. Κατσαπρόκος. Ωραία. Εμμανουήλ Κατσαπρόκος. Εγκαιτήθης. Παντών. Δεν μου λες, πας να με νευριάσεις, αφορμένου, πού εγεννήθεις? Επιρέα. Επάγγελμα. Του ποδός. Τι να πει του ποδός, δεν έχεις ορισμένο επάγγελμα, πώς ζεις? Πώς ζω? Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να σας πω? Όχι, όχι, να μένει, να μένει. Πόσο ετών είσαι? Πόσο μεγάλης, κύριε Πρόεδρε. Δεν μου λες. Ηλίκιος είσαι ή παριστάτης στο κλίσι? 32. Τι? Εδώ, δεν με ρωτήσατε. Δεν μπορείς να απαντάς κατευθείαν σε αυτά που σε ρωτώ. Ωρώ. Τότε γιατί δεν απαντάς? Πάση περιπτώσει. Αν εξακολουθήσεις έτσι, θα σε στείλω μέσα. Ακούς? Ακούω. Ορκίσου. Μα την Παναγία. Μα θα πεις, κύριε. Σιωπής. Μα θα πεις, κύριε. Σου μίλησε κανείς εσέ. Όχι, κύριε. Τότε γιατί μιλάς? Σου. Σου! Σου! Κάτσε κάτω! Σήκω πάνω εσύ, κάτσε κάτω εσύ! Σήκω πάνω εσύ, κάτσε κάτω εσύ! Ήσουν παρόν στο επεισόδιο του κυρίου με την κυρία. Μάλιστα. Λέγε λοιπόν τι είδες. Παρακαλώ. Πάλι τα ίδια. Δεν ακούς τι σε ρωτώ. Δεν ακούς τι σε ρωτώ. Ακούω. Γιατί δεν απαντάς λοιπόν? Πάση περιπτώσει. Αφήσαμε τώρα το παντό και πιάσαμε το πάση περιπτώσει. Παντοντήρο. Σουτ. Σουτ. Πέθανε. Σουτ. Μας, μας, μας. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Βρέσαι, τι διάβολο Μάρκος είσαι, πού σε βρήκα και σε κουμπαλίσα εδώ, ε! Παρακώ. Σκαλός! Πάση περιπτώσει. Βρε, πίνα, λέει και μέσκασες.
ήσουν παρόν στο επεισόδιο. Ήμουν. Τι αντελήφθης. Να σας εξηγήσω, κύριε πρόεδρε. Οι γυναίκες είναι ανάποδα πράγματα. Καθότι δεν έχουν κατανόηση. Εμείς οι άντρες έχουμε κατανόηση. Εγώ είμαι παντρεμένος 20 χρόνια. Κι όμως, τσακώνομαι 7 φορές την ημέρα με την γυναίκα. Ξέρετε γιατί. Βρε, τι με νοιάζει εμένα η γυναίκα σου. Μα με νοιάζει εμένα, κύριε πρόεδρε. Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε. Είμαι λιγάκι τόσο νευρικός. Με κρατάς τα νεύρα σου. Θα προσπαθήσω. Θα μιλήσεις εσύ ή θα σε στείλω κατευθείαν μέσα. Μα αν αφήσεις θα μιλήσω, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, λέγε, είδες τον κύριο να δίνει χαστούκι στην κυρία. Όχι. 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 Τότε γιατί ήρθες εδώ. Ξέρω κι εγώ, με φέρανε. Σε φέρανε, ποιος έφερε. Παρδόν. Αριστοτέλα. Αριστοτέλα. Να σε πετάξει το κουτί και κάτω. Έλα εδώ εσύ, Ματά. Για πες μου πώς έγινε το επεισόδιο. Σου έδωσε ο κύριος Χαστούκη. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Γιατί. Ούτε και γνωρίζω. Είχατε προηγούμενα. Προηγούμενα εγώ με αυτόν. Ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Ούτε τον κοίταξε, ούτε με κοίταξε. Ούτε του μίλησα, ούτε μου μίλησε. Αντιλαμβάνεσαι. Εγώ πήγαινα στη δουλειά μου, στου Βουίκου, κύριε πρόεδρε. Εγώ κατοικώ πλατεία Κολιάτσου. Και καθόμουν άσχοντα και φάτσα με φάτσα καθόταν απέναντί μου αυτός ο Παλαμός. Παλαμός! Και ο οποίος είναι. Τι είσαι, κύριε πρόεδρε. Σου πεις! Θέλω να συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε. Κάτσε κάτω. Είμαι λιγάκι γενικό. Κάτσε κάτω. Κάθε κύριε πρόεδρε. Κύριε φυλάκι, πώς το. Ορίστε, λέγε εσύ. Και που λέτε μετά ήρθε ο εισπράκτορας. Μου ζήτησε το εισιτήριό μου, άνοιξε την τσάντα μου, του έδωσε τα λεφτά μου, μου έδωσε το εισιτήριό μου. Αντιλαμβάνεστε. Μετά ήρθε ο επιχειρητής. Μου ζήτησε το εισιτήριό μου, του το έδωσε, το κοίταξε λιγουλάκι, το έκοψε ένα κομματάκι, μου το έδωσε. Λοιπόν. Ο κύριος από εκεί με αγιοκοίταξε. Γιατί. Ούτε και εγώ. Να σας πω εγώ, κύριε πρόεδρε! Ω, αυτούς τότε πάλι τα ίδια. Σου μίλησε σαν κανένας. Μα το λέω ότι δεν ξέρει γιατί την αγριοκοίταξα. Μα να μιλάσεις! Μα γιατί επεμβαίνεις! Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε. Είμαι λιγάκι νευρικός τόσο. Άμα είσαι νευρικός, σε κλείνω μέσα και σου περνά τα νεύρα σου. Θες να πας μέσα? Όχι, κύριε πρόεδρε. Κάτσε κάτω, λοιπόν. Πίσω μου σε έχω σατανά. Σ' ακολούθησε. Και κύριε πρόεδρε, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αιτία, αυτός ο Παλαμός που έδωσε ένα χαστούκι. Χαστούκι εμένα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε πρόεδρε, που εμένα, ο Βασίλης μου, δεν έχει απλώσει χέρι πάνω. Χέρι, τι λέω, κύριε πρόεδρε, που μια φορά είχα πει μια κουβέντα και έδωσα στους δικηγόρους για διαζύγια. Αντιλαμβάνεστε. Και μου λέτε, εμένα μετά ο Βασίλης μου έπεσε στα πόδια μου και με παρακαλούσε. Φανή μου και φανίτσα μου, φανάρι μου και φως μου, καταλαβαίνετε. Που μέχρι τώρα εμένα αυτός μη στάξει και μη πέρασε ο Βασίλης μου. Καταλαβαίνετε, κύριε πρόεδρε. Καλά, καλά, κύριε Κολιάτσα. Απαιτώ αυτός ο απαιτέστατος να κρεμαστεί στην πλατεία του συντάγματος. Ορίστε, μας ορίζει και την πλατεία. Πάμε τα ίδια. Μα δεν έχουμε, κύριε πρόεδρε, για ένα χαστούκι να κρεμαστώ στην πλατεία του συντάγματος. Ή κι άλλο χαστούκι. Τι κάνεις, κάτσε κάτω. Είμαι λιγάκι νευρικός. Σε κανονίσω εγώ. Μα θα κανονίσεις. Ρε, κάτσε κάτω. Δεν τη γλιτώνει, θα την αρπάξει και ο πρόεδρος. Τι μπουρμουρείς εκεί. Τίποτε, τίποτε. Κάτι για την πεθερά μου. Θέλω να θυμηθώ να την αγκαλιάσω. Κάτσε κάτω. Την κυρία. Πηγαίνει την κυρία Κολιάτσα. Για τα γυνού, παρακαλώ. Τέλος πάντων, άστε με ήσυχο, πηγαίνει. Άντε. Έλα εδώ εσύ. Έδωσες πράγματι χαστούκι. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Γιατί. Ήταν ανάγκη, κύριε πρόεδρε.
Ανάγκη το χαστούκι. Ψήστη, ανάγκη. Την ξέρεις την κυρία? Όχι, κύριε πρόεδρε. Ως το αιμολογείς? Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Την έχεις ξαναδεί άλλη φορά? Όχι, κύριε πρόεδρε. Τότε λοιπόν, πώς σου ήρθε να δώσεις ένα χαστούκι σε μια κυρία που ούτε την ξέρεις, ούτε την έχεις ξαναδεί άλλη φορά? Μα ήταν ανάγκη να μου τη συστήσουν για να της δώσω χαστούκι. Σουτ! Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Είσαστε λιγάκι νευρικός? Είμαι πολύ νευρικός, κύριε πρόεδρε. Ωραία δικαιολογία. Σπουδαία δικαιολογία. Επειδή ο κύριος είναι νευρικός, χαστουκίζει τις κυρίες μες στα τράπεζα. Λέγε λοιπόν! Τι να πω, κύριε πρόεδρε. Α, την ιστορία. Μάλιστα. Ήμασταν, που λέτε, στο τράπεζα. Εγώ έτσι. Καθόμουν απέναντί της. Καθόταν απέναντί. Έρχεται ο εισπράκτορας και τη ζητά το εισιτήριο. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι, βγάζει τα λεφτά, κλείνει το μικρό τσαντάκι. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, δίνει τα λεφτά στον εισπράκτορα. Λοιπόν, της δίνει ο εισπράκτορας το εισιτήριο. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Βάζει μέσα το εισιτήριο, κλείνει το μικρό τσαντάκι. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Λοιπόν, της δίνει ο εισπράκτορας τα ρέστα. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Μέσα τα ρέστα, κλείνει το μικρό τσαντάκι. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Ουφ, ουφ. Νευράκια, νευράκια, κύριε πρόεδρε. Προχώρα. Όχι, παρακαλώ, νευράκια, νευράκια. Όχι, δεν έκανα. Η σημασία, είστε νευρικός, κύριε πρόεδρε. Όχι, δεν είμαι. Αλλά και να ήμουν, δεν θα ήθελα ποτέ στο σημείο να χαστουκίσω μια κυρία μες στον τρόπο. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω ότι ήμουν ανέκαθεν λιγάκι νευρικός. Αλλά από τον πόλεμο και πέρα, έσπασαν πια τα νεύρα μου εδώ στην Ελλάδα. Κουκουέδες, λοξοκουκουέδες, κρυπτοκουκουέδες, κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι, μελιτζανίνοι, βοσίλοι, εθνικόφρονες, φασίστες, μασίστες, σοσιαλφασίστες, σοσιαλμασίστες, κολοκυνοφασίστες. Μα τι σχέση είναι όλα αυτά? Πώς δεν έχουν σχέση, κύριε πρόεδρε? Αυτά με έκαναν έτσι, γιατί από εκεί και πέρα σε βίβλος φωνέψεως των Ελλήνων. Αβραάμ εφώνευσε Ιακώβ, Ιακώβ εφώνευσε Ισαάκ, Ισαάκ εφώνευσε τον Αντωνάκη, Αντωνάκης εφώνευσε τον Μανολάκη, Μανολάκης εφώνευσε τον Πετράκη, Πετράκης εφώνευσε τον Κωστάκη, Κωστάκης εφώνευσε τον Μανολάκη. Σταματήσεις πια! Μα έχει σταματημό αυτή η ιστορία. Αφού τελειώσαν αυτά, ήρθαν τ' άλλα. Θα γίνει πόλεμος? Δεν θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει ψυχρός πόλεμος, θα γίνει θερμός πόλεμος. Τι λέει ο Τρούμαν, τι λέει ο Στάλιν. Ατομοβόμβα, μικροδιοβόμβα, υδρογονοβόμβα, κολοκυθοβόμβα. Την έχει ο Τρούμαν, δεν την έχει ο Τρούμαν, την έχει ο Στάλιν. Κι αν την έχει, πού την έχει? Πόσες έχει, πώς την έχει, ουφ, αμάν, αμάν! Πώς τα πάτε εσείς με αυτά, κύριε πρόεδρε? Δεν γινήκατε να νευρικός εσείς με αυτά? Πώς δουλεύει αυτό το ανεμιστηράκι? Με πέθανε! Δεν γινήκατε εσείς νευρικός με αυτά, κύριε πρόεδρε? Όχι, δεν έγινε. Τότε
Τελέστε με. Κρεμάστε. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Λέγε τώρα, τελείωσες. Ακόμα δεν άρχισα, κύριε Πόρτα. Κύριε, με λέει. Να μην σας πω για το Χαστούκι. Πες μια που με τελείωνες, που με τελείωσες. Ησύχασε, μου λέτε. Για λίγο, η κυρία, ένα-δύο δευτερόλεπτα. Ησύχασα και εγώ. Τι ησυχία, δηλαδή, μαύρη ησυχία, γιατί άκουγα το κρικ-κρικ, κρακ-κρακ, που έκαναν η τσάντα και το τσαπάκι και μουργότανε να τρελάθω. Μέχρι που έρχεται ο επιθεωρητής και τη ζητά το εισιτήριο! Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, παίζει το μικρό τσαντάκι! Φύγει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι! Βάζει το εισιτήριο, φύγει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το εισιτήριο! Στον δρόμο είναι, έρχεται! Φτάνει! Στα πόρτα! Βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι!